Κάποιος δεν το πήρε, δεν το εξηγούμε. Μπορεί να πήρε μια ανάγκη από κάποιο το σπίτι, το πήραν με το αυτοκίνητο και το εξαφανιστήκανε. Είτε με τα λεβάντε, είτε το κρύβουνε. Δεν ήταν παιδί που ήξερε τη ζωή, το έξω. Πού μας είναι. Πήγε ένα σιδιανιό ή τίποτα βαπωράκια να δεν έχουμε. Δεν τον έχουν πάρει για όργανα. Είμαστε μια ολόκληρη πολυκατοικία και δεν κοιμόμαστε. Το παιδί. Είναι να τρελαίνεσαι δηλαδή με αυτή την κατάσταση. Αν δεν είναι να φάει τρώει, δεν είναι, δεν τρώει. Καλησπέρα σας. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο τώρα. Μπορεί να σας στενοχώρησα λίγο την προηγούμενη εβδομάδα γιατί δεν ήμουν συνεπής στο ραντεβού μας, αλλά δύο βράδια τώρα κάνουμε παρέα. Και αν κρίνω και από τη χθεσινή τηλεθέαση, η παρέα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Χθες, Κυριακή βράδυ, βρεθήκαμε όλοι μαζί για μια δύσκολη υπόθεση. Για την απαγωγή της μικρής και ωραίας Χαρούλας, που σας συγκίνησε όλους γιατί αφορούσε ένα παιδί αυτό το θέμα. Δύσκολη υπόθεση, πολύ δύσκολη και μας ταλαιπώρησε πολύ χθες το βράδυ. Δεχτήκαμε πολλά παραπλανητικά τηλεφωνήματα για να μην μπορέσουμε να φτάσουμε ποτέ στην απαγωγεία. Πολίτες, ρεπόρτερ, αστυνομικοί βγήκαν στους δρόμους όλοι χθες, τους είδαμε, τους ακούσαμε και εκεί γύρω στα ξημερώματα ο απαγωγέας της μικρής εντοπίστηκε στην Κρήτη. Ήδη όμως οι φίλοι μας, οι κρητικοί και οι αστυνομικοί πρώτοι, επειδή παρακολουθούσαν την εκπομπή, βγήκαν στους δρόμους. Και ακόμη και τώρα ερευνούν από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, πανσιόν, αεροδρόμιο, λιμάνι. Και αυτό γιατί ο απαγωγέας της μικρής Χαρούλας, που τη βλέπετε ήδη και τώρα στην οθόνη σας, ξέρει και την κρύβει πολύ καλά. Πιστεύω ότι είναι ζήτημα ωρών ή ημερών η σύλληψή του. Αλλά εκείνο που θα ευχηθώ για μια ακόμη φορά είναι αυτή η υπόθεση να τελειώσει ήρεμα. Γιατί πολύ φοβάμαι μήπως και οι δύο οικογένειες οδηγηθούν στα άκρα. Ήταν η συμβουλή μας να μην γίνει αυτό. Βλέπετε ήδη και τώρα τον απαγωγέα της μικρής Χαράς. Οι αστυνομικοί έχουν πει ότι είναι ζήτημα ωρών η σύλληψή του, αλλά και πάλι εύχομαι να πάνε όλα ήρεμα και να μην έχουμε κάποια άσχημη εξέλιξη. Σας είπαμε λοιπόν χθες, και σας το λέμε και σήμερα, πως αν θα έχουμε μία σοβαρή υπόθεση, θα βγαίνουμε άλλη μία μέρα μέσα στην εβδομάδα, έκτακτα βέβαια, θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε έγκαιρα, για να μην μας ψάχνετε και ανησυχείτε. Δευτέρα σήμερα και είμαστε μαζί για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ακούσαμε πριν, με δύο λόγια, την όλη ιστορία. Ένα παλικάρι που έχει κάποιο πρόβλημα, από έναν υψηλό πυρετό του δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό, χάθηκε ξαφνικά στην Πάτρα. Ο τρόπος όμως με τον οποίο εξαφανίστηκε ο φίλος μας ο Νίκος, προκαλεί πολλά καυτά ερωτηματικά και έχει αναστατώσει μια ολόκληρη περιοχή. Μιλάμε για πανικό, για θρίλερ, θα τα ακούσετε όλα αυτά στην πορεία. Και αυτό γιατί φοβούνται όλοι πως ο Νίκος έχει πέσει θύμα κάποιου κυκλώματος που πιθανότατα να τον εκμεταλλεύεται. Πολλοί φοβούνται ακόμη και για κύκλωμα, για αφαίρεση οργάνων. Ειλικρινά σας λέω, είναι πολύ δύσκολη αυτή η βραδιά και σας θέλω όλους κοντά μας για να μας βοηθήσετε γιατί δεν ξέρουμε ειλικρινά πού θα οδηγηθούμε. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με αυτά στη συνέχεια όλα τα θέματα γιατί ο Νίκος είναι η βασική απόψινη υπόθεση και όπως σας είπα είναι πολύ σοβαρή και να δούμε πού θα πάμε. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια και για τις καινούργιες συνεργασίες μας. Όπως ξέρετε, το φως στο τούνελ έχει περάσει ήδη τα σύνορα της χώρας και αμέσως μετά τους Γάλλους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας οι Ιταλοί, που είναι πρωτοπόροι στο είδος τους, και μας έστειλαν το χαιρέτισμό τους και μας είπαν ότι είναι κοντά μας. Είναι η εκπομπή Κίλα Βίστο, που σημαίνει στα ελληνικά ποιος τον είδε, η οποία εκπομπή προβάλλεται ήδη στην ιταλική τηλεόραση Rai 3. Τι, 9 ολόκληρα χρόνια. Φαίνεται πως η Μιλέλα εκεί, η παρουσιάστρια, τα πάει πολύ καλά για να κρατάει 9 ολόκληρα χρόνια. Είναι μια εκπομπή που πολλοί αντέγραψαν και τόσο οι συντελεστές όσο και οι συνεργάτες.